Ικανοποιητικά κινείται η φετινή εορταστική κίνηση στην αγορά, σύμφωνα με τι εκτιμήσει του εμπορικού κόσμου, που περιμένει να ζεσταθεί ακόμη περισσότερο, καθώ την παραμονή τη πρωτοχρονιά πολλοί είναι αυτοί που αγοράζουν δώρα, σύμφωνα με το έθιμο, για να τα προσφέρουν τη νέα χρονιά. Η κίνηση είναι αυξημένη τόσο στα εμπορικά καταστήματα όσο και στα σούπερ μάρκετ, με του καταναλωτέ να αξιοποιούν τι προσφορέ και να κάνουν αγορέ για να οργανώσουν εγκαίρω το εορταστικό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Σε γενικέ γραμμέ, υπάρχει ικανοποίηση καθώ αυξήθηκαν τι τελευταίε ημέρε τα έσοδα σε όλε τι επιχειρήσει και αυτό είναι μια βαθιά ανάσα για του εμπόρου που θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα των προηγούμενων μηνών που η αγορά δεν είχε κινηθεί με του αναμενόμενου ρυθμού. Την εικόνα τη αγορά έδωσε η πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ιωάννη Νονέλε Νικιωσέ, που υπενθύμησε ότι είναι σε ισχύ το εορταστικό ωράριο, καθώ αύριο Παρασκευή 30 του μηνό τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά έω τι 9. Το βράδυ ενώ το Σάββατο, 31 του μήνα, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ω τις 4 το μεσημέρι. Η αγορά θα είναι κλειστή την Κυριακή και τη Δευτέρα, 1 και 2 Ιανουαρίου αντίστοιχα, ενώ από την Τρίτη-3 του μήνα επανέρχεται το κανονικό ωράριο. Ε, φέτος στις γιορτές είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, η πόλη μας είχε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και αυτό ε, είχε και θετικό αντίκτυπο στα καταστήματά μας και στην αγορά. Ε, ελπίζουμε να δουλέψουμε έτσι και τις επόμενες μέρες, να συνεχίσει ε, αυτή η επισκεψιμότητα που από ό,τι φαίνεται υπάρχει ακόμα. Ε, σήμερα θα είμαστε ανοιχτά μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5.30 μέχρι τις 9 το βράδυ και αύριο Παρασκευή πάλι πρωί-απόγευμα, 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Παραμονή. Θα είμαστε ανοιχτά από τις 9 μέχρι τις 4. Ε, οπότε μπορεί ο κόσμος να μας επισκεφθεί και την παραμονή. Ε, περισσότερο αυτοί που ψωνίζουν είναι για γεννιώτες, είναι ντόπιοι ή είναι ξένος κόσμος. Ε, Τι εικόνα έχετε από τους άλλους συναδέλφους. Γεν, γενικά από, θα πω από όλους. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ, Λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας εννοείται ότι αυτές τις μέρες είναι περισσότεροι οι, οι τουρίστες, ας το πω έτσι, που επισκέπτονται τα μαγαζιά μας, αλλά και οι ντόπιοι. Δεν μπορούμε να... και από τα περίχωρα εννοείται. Αλλά υπάρχει ικανοποίηση στον εμπορικό κόσμο για τη ροή των εσόδων στα ταμεία του. Ε, αυτές τις μέρες, ε, για τις εποχές πάντα που ζούμε, ε, ναι, μπορούμε να πούμε ναι. Ε, αισθητή διαφορά με άλλες χρονιές. Φτάνει αυτή η ροή, κυρία Κιωσέ, για να γυρίσει όλο το προηγούμενο διάστημα, που γενικά ο κόσμος δεν την παλεύει, ζώρικα την περνάει και φαίνεται αυτό που τυπώνεται κυρίως στην μείωση της κατανάλωσης, στη μείωση των αγορών του. Παίρνει τα βασικά δηλαδή, τα απαραίτητα. Ο κόσμος, όπως αναφέραμε, ναι και την άλλη φορά, παίρνει τα βασικά. Δεν μπορεί ο κόσμος να ταπεξέλθει τα και να καλύψει τις βασικές του ανάγκες αυτή τη στιγμή. Κάθε νοικοκυριό κοιτάει πώς να ζητάνει το σπίτι του. Mm -hmm. Οπότε, καταλαβαίνετε... Δεν ε, μπορεί να, να ψωνίσει να ψώνιζε τι προηγούμενε τις ε, προηγούμενες χρονιές. Αυτό είναι σίγουρο.